Δημοτικό ραδιόφωνο Ορεστιάδας εδώ στους 101,5. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους καλεσμένους μου που έχουν πάντα να μας πούν ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά και γιατί είναι ξεχωριστοί στη δουλειά τους και σε αυτό που κάνουν. Στη τηλεφωνική γραμμή έχω τον δάσκαλο Νίκο Νικολαίδη, τον οποίο βρίσκω στο 4ο Δημοτικό Σχολείο. Χαίρομαι γιατί τον ξέρω παιδιόθεν, αλλά τον γνωρίζω και ραδιοφωνικά εδώ από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ορεστιάδας. Ωστόσο, τον βρίσκουμε πάντα στο μετερίζει το εκπαιδευτικό, τον βρίσκουμε πάντα στα σχολεία και μάλιστα ενεργό και δραστήριο πάντα. Είναι στο νέο Δέλτα Σίγμα και σήμερα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Είναι ο πρόεδρος, κύριε Νίκο Νικολαίδη, καλωσορίσατε. Ξεκινάω με πληθυντικό, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μου βγει αυθόρμητα ο Ενικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Καλησπέρα, κυρία Πατλακίδου. Εγώ ξεκινάω με το κυρία, αλλά θα μου βγει στην πορεία το Αναστασία. Έτσι ακριβώς, γιατί η ομορφιά του να ζει κάποιος στην πόλη που μεγάλωσε είναι ότι βλέπει ανθρώπους που τους ήξερε από παιδί να εξελίσσονται, να δραστηριοποιούνται, να δουλεύουν και να κάνουν τη δουλειά τους τόσο καλά. Οπότε αυθόρμητα σου έρχεται και η παιδική ματιά στην κουβέντα. Είπα στους ακροατές ότι Νίκο Νικολαίδη, ότι σε αναζήτησα γιατί βρήκα πολύ ενδιαφέρον το άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή και συγγραφέα Βασίλη Καραποστόλη που ανέβασες προχθές στο Facebook, το προσωπικό σου Facebook, και το οποίο αναφέρεται στην ελληνική οικογένεια και μάλιστα έχει τον τίτλο «Η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση» και ότι στέκεται ότι είναι πολύ συγκεχημένα λίγο τα πράγματα σήμερα. Οι γονείς από το να ξέρουν πολλά και ξέροντας πολλά, κάπου λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Λέω λίγο το ζουμί για να κινηθούμε και στην κουβέντα και μάλιστα αναφέρεται με κάτι πολύ σημαντικό ότι η διαπαιδαγώγηση έχει τέχνη, έτσι δεν είναι? Θέλει μαεστρία όλο αυτό, να το χειριστείτε και οι γονείς από τη μια και η εκπαιδευτική από την άλλη. Πώς βλέπει ο Νίκος Νικολαίδης, καθώς περνάνε τα χρόνια, πώς βλέπει την ελληνική οικογένεια, τον γονιό, με τη ματιά του δασκάλου, θα ήθελα να μας μιλήσει, Νίκο Νικολαίδη. Ναι. Καταλαβαίνω πώς το θέτετε. Καταρχάς ανέβασα ένα απόσπασμα από το πάρα πολύ ωραίο άρθρο. Ναι. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό, ναι. Του καθηγητή Καραβασίλη, που δημοσιεύθηκε στην έντυπη μορφή των νέων, γιατί λέει πολύ εύβολοτα και εν συντομία δίνει την εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στην ελληνική οικογένεια, και να μην θυγεί κανένας που δεν τον αφορά συγκεκριμένα τον ίδιο. Μιλάει ο καθηγητής για τη γενική εικόνα. Για την κοινωνία μιλάει περισσότερο, έτσι. Ακριβώς. Έχει έναν βαρύ τίτλο, «Η ελληνική οικογένεια υποπαραίτηση». Mm-hmm. Προφανώς, για να ως συμπέρασμα συμπυκνωμένο, αλλά και ως κίνητρο να διαβάσει κανείς το άρθρο του, που ήταν εξαιρετικό. Mm-hmm. Αυτό που βιώνουμε είναι πραγματικά η κατάσταση που περιγράφει ο καθηγητής Καραβασίλης. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μια δυσπιστία, μια αμφιβολία, μια αποστασιοποίηση της οικογένειας από το σχολείο. Μια αμφισβήτηση πολύ συχνά, η οποία βέβαια δεν οφείλεται μόνο στην οπτική των γονέων της οικογένειας, οφείλεται και σε μια πολιτική του Υπουργείου μας, της Πολιτείας, που το εκθέτει ουσιαστικά το σχολείο πολλές φορές, που αφήνει ανυπεράσπιστους τους εκπαιδευτικούς σε διάφορα θέματα, που έχει κάνει το σχολείο
σε πάρα πολλές περιπτώσεις έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό στον οποίο δεν προλαβαίνουμε να δούμε τα ουσιώδη και τα χρήσιμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ η ουσία είναι η εκπαίδευση, καταναλώνεται, λέτε, ο εκπαιδευτικός και σε πολλά άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται. Ναι, καταναλώνουμε πάρα πολύ χρόνο και mm-hmm. ενέργεια σε τύπους, σε mm-hmm. Γραφειοκρατική δουλειά, σε διαδικασίες, που θα μπορούσαμε την ενέργεια αυτή να την αναλώσουμε, να την καταναλώσουμε σε πιο χρήσιμες λειτουργίες. Mm-hmm. Λέω πάρα πολλές φορές στους γονείς το Σεπτέμβριο, όταν κάνουμε την πρώτη επαφή, την πρώτη επικοινωνία, είτε τις πρώτες τάξεις που έρχονται στο σχολείο, είτε και άλλους, και τους υπόλοιπους γονείς των άλλων τάξεων, ότι το σχολείο, ο δάσκαλος, χρειάζεται την εμπιστοσύνη του μαθητή. Αυτό είναι περισσότερο χρήσιμο για τον ίδιο το μαθητή παρά για το δάσκαλο και το σχολείο. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι τα παιδιά, το επόμενο πρόσωπο που θα ταυτιστούν μετά την μητέρα, τον πατέρα, είναι ο δάσκαλός τους. Νομίζω ότι έχει πρωταρχικό λόγο, γιατί αν θυμηθώ από το γιο μου, όταν πήγαινε στην πρώτη δημοτικό και στο δημοτικό γενικά, ό,τι και αν του λέγαμε, έλεγε, το είπε ο δάσκαλος. Αυτό ακριβώς θα πρέπει, όπως το λες, Αναστασία, ναι. Αυτό πρέπει να το διαφυλάξει η οικογένεια. Ναι. Δεν είμαστε αλάνθαστοι οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Όμως στα μάτια των παιδιών, στις συζητήσεις των γονέων, για τα μάτια των παιδιών θα πρέπει το σχολείο να είναι ψηλά. Να έχει την εμπιστοσύνη τους, και εάν κάπου κάνει λάθος το σχολείο ή αν κάπου έχουν αντίρρηση σε αυτό που συμβαίνει, μπορούμε να το συζητήσουμε οι μεγάλοι έξω από την οπτική, έξω από το πεδίο mm-hmm. των μαθητών. Άρα λοιπόν όχι αμφισβήτηση του ενός ή του άλλου, του εκπαιδευτικού κυρίως, μπροστά στο παιδί. Ακριβώς αυτό. Και να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας ακούν ακόμα και όταν νομίζουμε ότι δεν μας ακούν, ναι, στο σπίτι. Ναι. Ο Βασίλης Καραποστόλης μιλάει στο άρθρο του για συχνές αντιδικίες ανάμεσα σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και συλλόγους δασκάλων. Όντως ισχύει αυτό, κύριε Νικολαίδη? Κοιτάξτε, εδώ στην περιοχή μας δεν είχαμε σοβαρά επεισόδια mm-hmm. για να καταγράψουμε, αλλά mm-hmm. οι προσλαμβάνσεις που έχουμε από την ατμόσφαιρα γενικά mm-hmm. είναι ότι συμβαίνει πολύ συχνά να υπάρχουν πράγματι αντιδικίες. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να δημιουργηθούν ζητήματα. Παίρνουμε το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Παιδείας πλήθος, δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα συλλόγων, φορέων, μουσείων κλπ. Αυτά τα προγράμματα τα έχει συζητήσει ως προς την καταλληλότητα και τη χρησιμότητά τους το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, mm-hmm. τα έχει εγκρίνει mm-hmm. και μάλιστα στις εγκρίσεις του αναφέρει και προτείνει και ανάλυση συγκεκριμένων διδακτικών ορών για κάθε πρόγραμμα. Λέει παράδειγμα, στο τάδε πρόγραμμα μπορεί να αφιερωθούν 2 διδακτικές ώρες, σε ένα άλλο 4 διδακτικές ώρες, ή σε αυτό 2 διδακτικές ώρες στο γενικό σχολείο, 4 διδακτικές ώρες στο ειδικό σχολείο. Και σε όλα αυτά τα προγράμματα υπάρχει με bold γράμματα και υπογραμμισμένη η προϋπόθεση να έχουν για την συμμετοχή των παιδιών να υπάρχει η ενυπόγραφη συνένεση του γονέα. Mm. Δηλαδή, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συζητήθηκε, εγκρίθηκε mm-hmm. Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, από επιστήμονες, mm-hmm. που αποφασίστηκε από ένα σύλλογο διδασκόντων σε ένα σχολείο, από τους δασκάλους παιδαγωγούς των παιδιών, ως χρήσιμο mm-hmm. εργαλείο για μια για μια διδασκαλία ή για μια παιδαγωγική, ας πούμε, συμμετοχή. Συμμετοχή. Ναι, ναι. Αυτό τίθεται υπό αμφισβήτηση και υπό αίρεση από
ένα γονέα που μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη, διαφορετική... Είναι φοβερό αυτό που λέτε, δηλαδή είναι δυνατόν να περνάει από μια επιτροπή να εγκρίνουν, να φιλτράρεται η κάθε εκδήλωση, η κάθε συμμετοχή και ο εκπαιδευτικός σίγουρα θέλει το καλό και ξαφνικά έρχεται ένας γονιός και αμφισβητεί τη δουλειά όλων των προηγούμενων, οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι, είναι ειδικοί σε αυτό που κάνουν. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έρχονται προτινόμενα στα σχολεία για δράση, για δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα της οπτικής του Υπουργείου Παιδείας και της έκθεσης του Υπουργείου Παιδείας του σχολείου έναντι από το Υπουργείο Παιδείας του σχολείου έναντι της υπόλοιπης εκπαιδευτικής κοινότητας. Γιατί εγώ στην εκπαιδευτική κοινότητα θα βάλω και τους ίδιους τους γονείς. Τόσο όσο είναι εκπαιδευτικός, είναι η σχολική οικογένεια και οι γονείς των παιδιών. Θα έλεγα και οι οργανωμένοι σύλλογοι των γονέων. Εγώ θα τολμούσα να πω ότι η υπογραφή του γονιού είναι μάλλον μέσα σε εισαγωγικά τυπική για το κομμάτι της ασφάλειας του παιδιού στη συμμετοχή, όχι για το κομμάτι της συμμετοχής στο τι θα δει, γιατί αυτό έχει ελεγχθεί, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι? Γιατί δεν μπαίνει η συνέννηση του γονέα σε μια μετακίνηση εκτός σχολείου όπου πράγματι χρειάζεται. Ναι. Μπαίνει σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουν, τα οποία θα γίνουν, στα οποία θα παλάβουν μέρος οι μαθητές του σχολείου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η αντίφαση ότι υπάρχει μια, και όχι οποιαδήποτε επιτροπή, η ανώτερη επιτροπή, η ανώτατη επιτροπή εκπαιδευτικής πολιτικής, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που συζητά και εγκρίνει εκπαιδευτικά προγράμματα, καθορίζει και το χρόνο που μπορεί να διατεθεί σε αυτά από τον διδακτικό χρόνο του σχολείου. Αυτό όλο τίθεται υπό την αμφισβήτηση, την αίρεση. Μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολαίδη, στην εκπαίδευση, δάσκαλος μέσα στην τάξη και σε επαφή με τόσους γονιούς, πού πιστεύετε ότι οφείλεται όλο αυτό το κομμάτι που διακρίνουμε σήμερα στο γονιό και στην αμφισβήτησή του προς τον εκπαιδευτικό? Νομίζω ότι είναι μια γενική αμφισβήτηση όλων προς όλα, δεν είναι μόνο προς το σχολείο ή προς τον εκπαιδευτικό. Απλά το σχολείο τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο εύκολο στόχος από μια άλλη υπηρεσία στην οποία μπορεί κάποιος να πάει και να αμφισβητήσει λειτουργίες, να αμφισβητήσει διαδικασίες, να αμφισβητήσει ιεραρχίες κλπ. Το σχολείο είναι ο πιο προσιτός, ο πιο εύκολος, ο πιο κοντινός μας και ο πιο πρόσφορος χώρος για να εκφράσουμε ενδεχομένως κάποιες αμφιβολίες, κάποιες αντιρρήσεις ή ένα θυμό που έχουμε όλοι λίγο πολύ τα τελευταία χρόνια εναντίον όλων. Είναι και καθημερινή η επαφή. Είναι η καθημερινή επαφή. Εγώ βάζω πάρα πολύ, ρίχνω πάρα πολλές ευθύνες στην πολιτεία που δεν βάζει τα όρια. Εδώ συζητάμε να βάλουμε όρια στους μαθητές, στα παιδιά, να βάλουμε όρια στην κοινωνία γενικά και η πολιτεία αφήνει ανοχήρωτο το σχολείο. Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει, κύριε Νικολαίδη, η πολιτεία για να μην υπάρχει αυτή η αντιδικία μέσα σε εισαγωγικά, όπως αναφέρεται και ο Πανεπιστημιακός Καραποστόλης? Να θέσει σαφή όρια στο πού έχει και ποιες αρμοδιότητες και πού μπορεί να έχει λόγο ο κάθε φορέας ή το κάθε πρόσωπο στην όλη διαδικασία της σχολικής εκπαίδευσης. Να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις στο πού μπορεί ο καθένας να έχει άποψη, να έχει γνώμη, να έχει παρέμβαση κλπ. Παρεξηγούμε καμιά φορά οι μεγάλοι την έννοια του δικαιώματός μας και
Νομίζουμε ότι μπορούμε να παρεύουμε, σε, σε όλες τις διαδικασίες. Είναι όντως τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι πολύ θετικό, το επίπεδο γραμματισμού των γονέων υψηλό. Mm-hmm. Έχουμε πλέον. Δεν είναι στην εποχή τη δική μας που οι γονείς μας δεν είχαν τα εγγένεια, τη γνώση, τα πτυχία που έχουν σήμερα οι γονείς. Που ωστόσο μια χαρά τα κατάφεραν όλοι, νομίζω. Τα κατάφεραν γιατί όταν ο μαθητής πήγαινε στο σπίτι με παράπονα από το σχολείο, ο γονέας τότε δικαίωνε πρώτα το δάσκαλο και μετά άκουγε τα πραγματικά περιστατικά. Εγώ θα ξαναπώ, το σχολείο και η εκπαιδευτική δεν είμαστε αλάθητοι. Όμως για να πάμε μπροστά και για να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί αυτός είναι ο στόχος μας. Το ζητούμενο τελικά αυτό είναι. Το ζητούμενο είναι και από την πλευρά της οικογένειας και από την πλευρά του σχολείου η καλύτερη δυνατή διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Το να βγάλουμε στην κοινωνία ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αποδεκτοί, οι οποίοι θα είναι χρήσιμοι για τον εαυτό τους και για τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν θα σκύβουν το κεφάλι στην πρώτη αποτυχία, οι οποίοι θα παλεύουν για το δίκαιο, θα έχουν συνέστηση, θα έχουν την έννοια της δικαιοσύνης, της πειθαρχίας με την καλή έννοια. Ναι, ναι, ναι. Της αυτοπειθαρχίας. Γιατί πάντα υπάρχουν κανόνες, όπου πας δεν υπάρχουν ανεξέλεκτες καταστάσεις, είτε είσαι στη δουλειά είτε είσαι στο σχολείο, από εκεί ξεκινάς να σέβεσαι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και είναι λάθος να καλωθήσουμε παιδιά ή μαθητές με την αντίληψη ή με την υπόνοια ότι πρέπει όλο το σύμπαν γύρω να τους υπηρετούν. Ναι. Δεν πρόκειται να το δουν αυτό, να το βρουν στην πραγματική ζωή. Γιατί λοιπόν να κάνουμε το λάθος να δώσουμε αυτή την εντύπωση στα παιδιά? Ναι, τελικά ας φύγουμε από εκείνο το πολύ χθες, ίσως το προηγούμενο αιώνα, που ο δάσκαλος έδερνε μόνο. Δεν μιλάμε για αυτήν την πειθαρχία, μιλάμε όμως για την πειθαρχία και τους κανόνες που τελικά θα πρέπει να τους σέβεται κάποιος, και ο εκπαιδευτικός ξέρει πολύ καλά να βάζει και τα όρια μέσα στην τάξη και τα όρια του πετάγματος του κάθε παιδί. Όχι όρια πραγματικά, αλλά μπορεί να ανοίξει τα φτερά του ένα παιδί μέσα από το σχολείο με πρώτο το δάσκαλο και τη δασκάλα. Ακριβώς. Μιλάμε για αυτήν την έννοια της... που ανήκει στην κοινωνία, σε μια κοινωνία και σε μια ομάδα όμως, η οποία λειτουργεί με κανόνες. Έτσι ακριβώς. Με κανόνες που σημαίνει ότι έχει όρια, ότι τα δικαιώματα του καθενός φτάνουν μέχρι εκεί που ξεκινούν τα δικαιώματα του άλλου. Mm-hmm. Του συμμαθητή τώρα, του συνανθρώπου, του συμπολίτη αργότερα. Και κυρίως μια λέξη αναβοσβήνει ακούγοντας τα λόγια σας, σεβασμός. Ο σεβασμός είναι το πρώτο που πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά. Αυτό. Και ο σεβασμός όχι μόνο στα πρόσωπα, αυτό είναι αυτονόητο ίσως, αλλά και ζητούμενο πολλές φορές. Σεβασμός στο χρόνο, σεβασμός στα υλικά, τα ιδιωτικά και τα δημόσια, τη δημόσια περιουσία. Ο σεβασμός γενικά σε ό,τι υπάρχει γύρω μας, γιατί τον απαιτούμε κι εμείς. Ναι. Και ο άνθρωπος και ο μαθητής απαιτεί και πολύ ορθά τον σεβασμό όλων των υπολείπων. Θα πρέπει όμως να του δώσουμε να καταλάβει ότι τον οφείλει και ο ίδιος καταρχήν. Έτσι ακριβώς, γιατί το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη του παιδιού, και ότι οι δύο δεν είναι αντίδικοι, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, αλλά είναι οδηγοί, συνοδηγοί για μια εξέλιξη ενός ανθρώπου. Για την ακρίβεια, η εκπαιδευτική ίσως είναι ένα βήμα πιο μπροστά,
και οι γονείς απλά λειτουργούν βοηθητικά, φαντάζομαι, όπως θα έπρεπε μάλλον, γιατί όπως εμείς δεν θέλουμε στη δουλειά μας κάποιος άλλος να μας πει τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι, νομίζω κάπως έτσι είναι και η εκπαιδευτική, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και νομίζω ότι αν οι γονείς κατάτομο ή και συλλογικά ζητήσουν την άποψη είτε του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, του εκπαιδευτικού, είτε του σχολείου τους ως οργανισμού σε κάτι, πολύ, πολύ, πολύ όμορφα και πολύ απλά θα έχουν την απάντηση και την άποψή μας, για να μπορέσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, να έχουμε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία που χρειάζεται πάντα σε δύο μέρη που έχουν τον ίδιο σκοπό. Είπατε, έχουμε εγώ θα έλεγα την ίδια ευθύνη για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, για το σπίτι και το σχολείο. Στο σχολείο έχουμε μια επιπλέον υποχρέωση, μια επιπλέον δουλειά να φροντίσουμε για την κοινωνικοποίηση των παιδιών. Δεν είναι η γνώση μόνο που προσφέρει το σχολείο. Η γνώση είναι ένα μέρος, ένα τμήμα. Έτσι. Αυτό που προσφέρει κυρίως στα παιδιά, το δημοτικό σχολείο, αλλά νομίζω και οι μεγαλύτερες βαθμίδες, είναι η κοινωνικοποίηση. Ότι θα πρέπει να λειτουργήσει, θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν μέσα στην ομάδα που λέγεται τάξη τους, νηπιαγωγείο στην αρχή, η τάξη μετά, ή και σχολείο ευρύτερα, ώστε να συγχρονιστούν με μια ομαδική προσπάθεια. Και αυτό είναι μεγάλο κέρδος για τον άνθρωπο. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Έχει τόσο ενδιαφέρον να μιλάς με τους εκπαιδευτικούς, αλλά και με τους γονείς, για να δεις την κάθε πλευρά και κυρίως βλέποντας το παιδί του σήμερα που έχει πολλά να δει, πολλά να ακούσει, πολλές πληροφορίες. Πρέπει να ενεργοποιήσετε εσείς τα φίλτρα από την πλευρά σας, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς από την άλλη, και το ζητούμενο είναι η εξέλιξη του παιδιού αυτού για να γίνει σωστός άνθρωπος για την κοινωνία. Έτσι δεν είναι, κύριε Νικολαίδη? Ακριβώς όπως το λέτε, και να προσθέσω σε όλα αυτά που είπατε, σε όλες αυτές τις επιρροές που έχει ο μαθητής, να πούμε ότι έχει και πάρα πολλούς κινδύνους, ναι, γύρω του. Άνοιξε το διαδίκτυο πολλά παράθυρα γνώσης, πληροφόρησης, αλλά έχει ανοίξει και πολλές παγίδες. Ναι. Και θα πρέπει και εκεί να δούμε πώς θα καθοδηγήσουμε, πώς θα βοηθήσουμε τους μαθητές να κάνουν, τα παιδιά να κάνουν τις επιλογές τους. Και εκεί πρέπει να οχυρωθείτε, γιατί και αυτός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει και τα σπίτια και οι οικογένειες να δώσουν πολύ μεγάλη προσοχή και βαρύτητα, γιατί η πολύ ωραία ενασχόληση με ηλεκτρονικό, με κινητό, με διαδίκτυο, μάλλον μας αποπροσανατολίζει. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Το σίγουρο είναι ένα για όλους μας, είναι ότι όλοι μας από παιδιά έχουμε στην καρδιά μας τους δασκάλους που πέρασαν από τη ζωή μας και τους καθηγητές. Οπότε ό,τι και αν γίνει θα σας κουβαλάνε μαζί τους τα παιδιά. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προτέρημα να πω, αλλά και πολύ μεγάλη ευθύνη των εκπαιδευτικών, γιατί όπως το λέτε, τους κουβαλάνε, μας κουβαλάνε οι μαθητές για όλη τους ενδεχομένως τη ζωή, όπως κουβαλάμε και εμείς τους δασκάλους. Αυτό ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και για την κουβέντα αυτή που βασίζεται στο άρθρο του Πανεπιστημιακού που είπα λίγο πριν, που θα τη διαβάσω πριν κλείσω την εκπομπή, γιατί αυτές οι κουβέντες νομίζω ότι είναι τροφή για σκέψη. Ακριβώς έτσι, να κλάβουμε το άρθρο του καθηγητή Καραποστόλη και
να ευχηθούμε, να δούμε, να ευχηθούμε ότι θα μας δίνεται η ευκαιρία και μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να επικοινωνούμε αλήθειες και να επικοινωνούμε για το καλό, έτσι. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, καλή και δημιουργική θητεία στο νέο Δέλτα Σίγμα ως πρόεδρος και θα είμαστε εδώ για ό,τι άλλο προκύψει και τις γιορτές αλλά και όλη τη χρονιά. Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη. Γεια σας. Πολύ.